51 είναι η επιστολή προς Τιμόθεο Α, δεύτερο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 1051, επιστολή Τιμοθέου πρώτη, δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Με τη χάρη του Χριστού μας. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων. Μια παράκληση, μια προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς ένα νέο, τον Τιμόθεο. Προς ένα νέο εργάτη και δούλο του Θεού, τον Τιμόθεο. Και βέβαια, επειδή είναι γεγραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο, αυτή η προτροπή είναι προς όλους μας, προς όλους τους χριστιανούς οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί, έχουν λάβει την αναγέννηση σαν δώρο Θεού δια της χάριτος του Ιησού Χριστού και έχουν τον δεχτεί τον Θεό ως σωτήρα, τον Ιησού Χριστό σωτήρα και τον Θεό ως πατέρα τους μέσα στη ζωή. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγεννηθεί από τον Πατέρα Θεό πνευματικά θέλει να προσευχηθεί. Ζητάει την προσευχή. Χαίρεται να πάει στα γόνατα. Πολλές φορές να αγωνιστεί στα γόνατα. Να προσευχηθεί, να έρθει σε επαφή με τον αιώνιο Θεό. Αλληλούια. Θυμάμαι, αδελφοί, όταν πίστεψα, όταν πρωτοδέχτηκα τον Ιησού Χριστό σωτήρα στη ζωή μου, καθώς εκείνες τις μέρες είχα ανοίξει τη γραφή και διάβαζα το Ευαγγέλιο του Χριστού, διάβαζα και έπαιρνα το Λόγο του Θεού και καταλάβαινα ότι μέσα από το Ευαγγέλιο μου μιλούσε ο Θεός, κάποια στιγμή δημιουργήθηκε η ανάγκη, η επιθυμία μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου να γονατίσω να προσευχηθώ, αλληλούια. Να γονατίσω να προσευχηθώ, να εξητήσω το Θεό, να μιλήσω στο Θεό. Και αυτό θέλει και ο Θεός, αδελφοί, καθώς αρέσκεται να μιλάει στον άνθρωπο και μιλάει μέσα από το Λόγο του και τη φωνή βέβαια του Πνεύματος του Αγίου, αρέσκεται να ακούει τον άνθρωπο, να του μιλάει ο άνθρωπος. Δια της προσευχής, της δεήσεως, όπως μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, θέλω, παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων μάλιστα, πριν απ' όλα, πριν από τα δικά μου αιτήματα, πριν από τις δικές μου αγωνίες, φέρε προσευχή και δέηση και παρακλήσεις και ευχαριστίες υπέρ πάντων ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Όλους τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζεις, φέρε τους ενώπιον του Θεού. Με προσευχή, με παράκληση, με ηκεσία, με ευχαριστία. Ευχαριστώ, Κύριε, για τον αδελφό. Ευχαριστώ, Κύριε, για τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, για τη γυναίκα μου, για το παιδί μου, για τον συνάδελφό μου. Σε ευχαριστώ, Πατέρα. Και προσεύχομαι για κάθε άνθρωπο, υπέρ πάντων ανθρώπων. Τι ωραία που μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και πόσο πλούσιος και ευλογημένος και σοφός είναι ο Λόγος του Θεού. Σαφώς, βέβαια, ο Παύλος προσεύχεται για τους αδελφούς του. Και έτσι και ο χριστιανός προσεύχεται για τους αδελφούς του. Λέει στους Θεσσαλονικείς στην πρώτη επιστολή ο Παύλος, ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό, καθώς γράφει την επιστολή μαζί με τον Σιλοενό και τον Τιμόθεο, το Σίλα και τον Τιμόθεο δηλαδή, ευχαριστούμε, λέει ο Παύλος, πάντοτε το Θεό, περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές μας. Αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργο σας, τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέσα στην καρδιά του, όχι μόνο ο Παύλος, αλλά και ο Σίλας και ο Τιμόθεος έχουν να προσευχηθούν, να ενώσουν τις προσευχές τους υπέρ των αδελφών τους, που είναι στη Θεσσαλονίκη, που είναι μακριά, αλλά τους έχουν γνωρίσει, τους έχουν υπηρετήσει και η χαρά τους είναι όταν φέρνουν στην προσευχή τους αδελφούς, αδιαλείπτως μάλιστα, συνέχεια, σε κάθε προσευχή, καθώς θυμούνται τα αγαθά που είχαν οι αδελφοί. Την πίστη, το έργο της πίστης, τον κόπο της αγάπης, την υπομονή της ελπίδος που ο Θεός τους είχε γεμίσει μέσα την καρδιά και καθώς το θυμούνται, οι αδελφοί φέρνουν έναν έναν τους αδελφούς Θεσσαλονίκης, της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, κατ' όνομα ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον του θρόνου του Θεού. Γιατί αυτό είναι, αδελφοί, το όταν προσεύχομαι για έναν άνθρωπο,
τον φέρνω ενώπιον του θρόνου του Κυρίου. Καθώς και εγώ καθαρίζομαι, αγιάζομαι και πάω μπροστά στο θρόνο του Θεού, φέρνω αυτόν τον άνθρωπο, τα αιτήματά του, τις ευχαριστίες μου για αυτόν τον άνθρωπο, τον φέρνω ενώπιον του Κυρίου. Αλλά και αλλού βέβαια θα δούμε ότι ο Παύλος προσέφεται για τους αδελφούς σε πολλά σημεία. Ένα άλλο σημείο στον ίδιο τον Τιμόθεο ομολογεί στη δεύτερη του επιστολή, στο τέλος της ζωής του δηλαδή, προς το τέλος της ζωής του Παύλος, ευχαριστώ το Θεό, το οποίο λατρεύω από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως ενθυμούμε εν τες δεείς εσύ μου νύχτα και ημέρα. Και νύχτα και ημέρα. Συνέχεια σε θυμάμαι. Γεμάτος ο δούλος του Θεού, Απόστολος Παύλος, τον οποίο καλούμαστε να μοιάσουμε όλοι εμείς, καθώς λέει μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, θυμάται τον Τιμόθεο και φαντάζομαι και κάθε παιδί του Θεού, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, νύχτα και ημέρα, επιποθώ να σε δω ενθυμούμενος τα δάκρυά σου δια να εμπλιστώ χαρά. Θυμάται τα δάκρυα του Τιμόθεου που έχησε για τον Κύριο και εκείνος γεμίζει με χαρά, καθώς ξέρει ότι το τέκνο αυτό προχωράει εν Χριστώ Ιησού. Προσευχή λοιπόν υπέρ πάντων των ανθρώπων, υπέρ των αδελφών όπως βλέπουμε εδώ, υπέρ των εργατών. Στους Κολοσσαείς διαβάζω στη 1044 σελίδα ο ίδιος πάλι ο Παύλος το 4ο κεφάλαιο και 2 εδάφιο λέει «Εμένετε εις την προσευχή, αγρυπνούντες εις αυτήν με τευχαριστίας. Προσευχόμενοι ενταυτό και για μας περιμόν να ανοίξει ημάς ο Θεός θύρα λόγου δια να λαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού». Ζητάει από τους αδελφούς και έχει ανάγκη από τους αδελφούς ο Απόστολος Παύλος την προσευχή τους. Μα είναι δυνατόν ο Παύλος να έχει την ανάγκη μιας αδελφής, μιας μεγάλης ηλικία, ενός μικρού, ενός νεαρού? Και βέβαια την έχει. Και το γνωρίζει πολύ καλά αυτό ο Παύλος, αδελφοί, με επίγνωση. Και βέβαια ο Θεός μας το φανερώνει μέσα από το λόγο του το γεγραμμένο. Να προσευχόμαστε για τους εργάτες του Θεού. Γιατί? Για να ανοίξει σε αυτούς ο Θεός θύρα του λόγου. Γιατί αν ο Θεός δεν ανοίξει θύρα λόγου, δεν μπορεί να ανοιχτεί θύρα, αδελφοί. Γιατί δεν μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε τίποτα. Και κανείς δεν μπορεί να κάνει από μόνος του τίποτα αν ο Θεός δεν ανοίξει πόρτα. Και αν ο Θεός ανοίξει πόρτα, τότε θα μένει ανοιχτή. Αν ο Θεός κλείσει πόρτα, τότε θα μένει κλειστή. Όμως, μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και αδελφοί που μπορεί να έχουν πέσει σε κάποιο αμάρτημα. Ή μπορεί να είμαι εγώ ένας αδελφός που έχω πέσει σε κάποιο αμάρτημα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να κάνουμε? Λέει στη 1083 σελίδα στην Α Ιωάννου, ο Ιωάννης, στο 16 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου, «Εάν της ήδη τον αδελφό αυτού αμαρτάνοντα αμαρτία ουχή θανάσιμο, θέλει αιτήσει και ο Θεός θέλει δώσει σε αυτόν ζωή εις τους αμαρτάνοντας, ουχή θανασίμος». Βλέπω τον αδελφό μου να έχει πέσει σε κάποιο αμάρτημα, δεν θα πάω να το μιλήσω και να το διαλαλήσω δεξιά και αριστερά, αλλά καθώς μου φανερώθηκε, χρέος μου είναι να πάω να προσευχηθώ για τον αδελφό μου που είναι σε αυτή τη δύσκολη θέση. Να προσευχηθώ γι' αυτό, να αιτήσω, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και ο Θεός θα ακούσει την προσευχή μου και την προσευχή σου και θα δώσει σε αυτόν ζωή. Θα του δώσει, μα δεν έχει ζωή. Την έχασε γιατί έπεσε στην αμαρτία. Και χρειάζεται να επιστρέψει η καρδιά του. Χρειάζεται να επιστρέψει η καρδιά μου, αδελφοί. Και αν με δεις να έχω πέσει σε αμαρτία, μην πας να το διαλαλήσεις, να το κουτσομπολέψεις, αλλά πήγαινε στα γόνατα και προσευχή σου. Και φέρε τον αδελφό σου ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος ακούει την προσευχή και ζωοποιεί τον αδελφό. Και δίνει ζωή στον αδελφό. Έτσι μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Πόσο σοφός είναι ο Λόγος του Θεού και πόσο ανάγκη υπάρχει να προσευχόμαστε, αδελφοί. Να προσευχόμαστε. Προηγουμένως διαβάσαμε στον Τιμόθεο και αρχίσαμε με το κομμάτι αυτό που λέει να κάνετε παρακλήσεις ευχαριστίας υπορ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομαι βίο, ατάραχο και ησύχιο, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ακόμα να προσευχόμαστε για τους άρχοντες που μας κυβερνούν, που βρίσκονται στα αξιώματα,
για να διάγομαι βίαιο ατάραχον. Προσευχή για όλους δηλαδή τους ανθρώπους. Και φτάνει βέβαια ο λόγος του Θεού σε ένα σημείο υπέρτατο, θα έλεγα, αδελφοί, να προσεύχεται, να προσεύχεστε, λέει ο Χριστός, και για τους εχθρούς σας. Λέει στο Ματθαίο, στην 8:51, στο 5ο κεφάλαιο, 44 εδάφιο. «Εγώ όμως σας λέγω», λέει ο Χριστός, «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώτε». Μιλάτε καλά δηλαδή προς αυτούς. «Ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι». Κάντε καλά έργα, αγαθά έργα σε αυτούς που σας μισούν. «Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι». Βλέπω λοιπόν κάποιον άνθρωπο μέσα στη ζωή μου που με βλάπτει και με κατατρέχει, με κυνηγάει, μου κάνει κακό στη ζωή μου, στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να προσεύχομαι υπέρ εκείνου. Και πώς θα το κάνω? Πώς θα γίνει αυτό? Πώς ο χριστιανός μπορεί να το κάνει? Αν βρει χάρη από το Θεό, αν πάει στο Θεό και του ζητήσει, «Κύριε, δώσε μου σπλάχνα, δώσε μου ικτυρμούς, δώσε μου αγάπη στην καρδιά μου, ακόμα και για τον εχθρό μου». Και τότε ο Θεός, επειδή έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές των ανθρώπων, των χριστιανών, του δίνει αυτή την αγάπη να υπερχιλίζει μες στην καρδιά του, να μην κρατάει κακία, μίσος σε αυτούς που τον μισούν και τον εχθρεύονται, αλλά να του δώσει αγάπη, δάκρυα ακόμα, και να προσεύχεται υπέρ εκείνων των ανθρώπων. Και πολλές φορές, αδελφοί, οι άνθρωποι παραξενεύονται. Δηλαδή, λέει κάποιος, άμα σου δώσω ένα σκαμπίλι, εσύ θα γυρίσεις από την άλλη. Παραξενεύονται, δεν μπορούν να το καταλάβουν το Λόγο του Θεού. Αλλά κι εγώ, αδελφοί, πριν αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού μες στην καρδιά μου, δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Πώς μπορώ να αγαπήσω? Εδώ αυτούς που με αγαπάνε καλά-καλά, δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει ο Θεός. Αλληλούια. Και όσα είναι αδύνατα στους ανθρώπους, είναι δυνατά παρά το Κυρίο, λέει ο Λόγος του Θεού. Η προσευχή μας λοιπόν, αδελφοί, που είναι πολύ σημαντική, σαν εισαγωγή για τους ανθρώπους, καθώς ξαναλέω, τους φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου, τους φέρνουμε ενώπιον του Θεού. Ενεργεί ο Θεός μέσα από την προσευχή σου και την προσευχή μου όταν προσευχόμαστε για τους ανθρώπους. Αλλά θα δούμε τώρα, αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού, μερικές περιπτώσεις, υποθέσεις ανθρώπων οι οποίοι πλησιάσανε το Χριστό όταν περπατούσε εν σαρκής αυτόν εδώ τον κόσμο και φέρανε ενώπιόν του ανθρώπους, άλλους. Δεν πήγανε δηλαδή για τα αιτήματά τους, αλλά πήγανε για κάποιον άλλον άνθρωπο. Και να ξεκινήσουμε από το δούλο, από τον εκατόνταρχο που πήγε ενώπιον του Θεού, αδελφοί, για το δούλο του που ήταν ασθενής. 8:53 σελίδα να διαβάσω κάποια εδάφια από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Να δούμε λοιπόν πώς ο άνθρωπος πλησιάζει τον Χριστό, με τι χαρακτηριστικά πλησιάζει ο άνθρωπος τον Χριστό, ώστε να πάρει το αίτημά του υπέρ αυτού που προσεύχεται. Έτσι, εδώ θα δούμε το δούλο του που ήταν αγαπητός. Μπορεί να είναι ακόμα και ο εχθρός μας, όπως είπαμε. 8:53 σελίδα λοιπόν, ήτα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. «Ότε δι εισήλθε ο Ιησούς εις Καπερναούν, προσήλθε προς αυτός εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε, ο δούλος μου, κείτεν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγο και θέλει ατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω υπέ με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει και προς άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμε. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, αληθώς σας λέγω ουδέν το Ισραήλ εύρον το σάφτη πίστη. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουσε ελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουσε καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, η δε ή της βασιλείας θέλουσε εκβληθεί εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχο, «Ήπαγε, και ως επίστευσας ας γίνησε και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη». Αλληλούια. Θέλω λοιπόν να πλησιάσω τον Χριστό υπέρ
κάποιου ανθρώπου, και αυτός ο εκατόνταρχος, ο οποίος δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, θα λέγαμε, ήτανε εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος. Πιθανότητα έχει ακούσει για το Θεό του Ισραήλ, καθώς ήταν εκεί, στα μέρη της Ιουδαίας. Αλλά σίγουρα άκουσε για τον Ιησού. Σίγουρα άκουσε για τον Χριστό. Και πώς τον πλησίασε, αδελφοί. Θα λέγαμε πώς πήγε να προσευχηθεί στις μέρες μας. Προσήλθε προς Αυτόν. Πήγε κοντά Του. Πήγε σε Αυτόν. Πήγε να προσευχηθεί. Έπεσε στα γόνατα. Του μίλησε. Του μίλησε. Και του είπε, παρακαλών Αυτόν. Παρακαλών Αυτόν. Βλέπω ένα ταπεινό πνεύμα που έχει αυτός, που έχει εξουσία στον κόσμο αυτόν. Έχει στρατιώτες πιο κάτω, δούλους, το αναφέρει ο ίδιος. Αλλά πάει παρακαλών στο νέο των 30 ετών, τον Ιησού Χριστό. Και του λέει την υπόθεσή του. Ο δούλος μου, ο πες μου, λέει στο κείμενο, που σημαίνει οικιακός δούλος, μέσα στο σπίτι του δούλος, πρέπει να ήταν αγαπητός ιδιαίτερα στον εκατόνταρχο δούλος αυτός, κείται εν τη οικία παραλυτικός, παραλύσει, δεινός βασανιζόμενος. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, πήγε με αγάπη ο εκατόνταρχος. Δεν θα μπορούσε να βρει άλλους δούλους. Άλλους τόσους και περισσότερους θα μπορούσε να έχει στην υπηρεσία. Τι να τον κάνω τώρα που παράλυσε, ας τον αφήσω στην άκρη, ας βρω άλλον. Όχι. Αυτός ο άνθρωπος τον είχε αγαπήσει το δούλο του, για κάποιο λόγο που δεν μας ενδιαφέρει τώρα, και πήγε ενώπιον του Κυρίου υπέρ αυτού και ακούει τον Ιησού να του λέει, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν, εγώ θα έρθω και τον θεραπεύσω. Δεν τον θεράπευσε εκείνη την ώρα, εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Και ο άνθρωπος αυτός λέει, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά πες λόγο και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Πρώτα βλέπουμε την ταπείνωσή του. Ότι, Κύριε, αυτό που σου ζητάω να κάνεις υπέρ του ανθρώπου αυτού που προσεύχομαι να θεραπεύσεις, να ευλογήσεις, να σώσεις, να οτιδήποτε, και τον εχθρό ακόμα, δεν το κάνω επειδή εγώ είμαι άξιος, είμαι πολύ ευσεβής, όπως είπε ο Πέτρος κάποια στιγμή. Δεν το κάναμε αυτό το θαύμα στο χολό επειδή ήμασταν πολύ δυνατοί ή πολύ ευσεβείς. Ούτε η ευσέβειά μας είναι αυτή που ιδιαίτερα θα κάνει το Θεό να μας ακούσει, αν και είναι καλό να την έχουμε, έτσι, σαφώς. Ούτε η δύναμή μας, γιατί δεν έχουμε καθόλου δύναμη. Αλλά η ταπείνωσή του, δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου, να πατήσει, δηλαδή μέσα στο σπίτι μου, λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εξουσία, ξαναλέω, και ταπεινώθηκε τόσο για το δούλο του, ούτε για τη γυναίκα του, ούτε για τα παιδιά του, ούτε για κάποιον συνάδελφό του, για το δούλο του. Ταπεινώθηκε τόσο, και τι ωραίο, αδελφοί, να ταπεινωνόμαστε υπέρ των ανθρώπων, υπέρ των αδελφών μας μπροστά στο Θεό. Αλληλούια. Δεν είμαι άξιος, λοιπόν. Και επειδή δεν είμαι άξιος να μπει στο σπίτι μου και να πατήσουν τα πόδια σου μέσα στο σπίτι μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, γιατί είμαι άνθρωπος βρώμικος, γιατί έχω κάνει αυτό, έχω κάνει το άλλο, δεν είμαι άξιος, Κύριε. Αλλά αρκεί να πεις λόγο και θα γίνει. Ένα λόγο πες. Και γιατί το λέω αυτό, εξηγεί ο εκατόνταρχος, γιατί και εγώ έχω εξουσία, στην εξουσία με ανθρώπους, στρατιώτες, και του λέω πήγαινε και πηγαίνει. Σ' άλλον, έλα και έρχεται. Και στον δούλο μου, κάμε τούτο και κάνει. Και αν εγώ, σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος τώρα, έχω αυτή την εξουσία που μου την έχουν δώσει άνθρωποι, να την έχω αυτή την εξουσία επί της γης σε άλλους ανθρώπους, τότε και εσύ την έχεις αυτή την εξουσία με το λόγο σου. Πολύ σοβαρό, αδελφοί. Και ξέρετε κάτι, ο Χριστός θαύμασε για την πίστη του. Σε τι την πίστη του? Στο λόγο του Χριστού, αδελφοί. Γι' αυτό και εμείς όταν προσερχόμαστε στο Θεό, πάντοτε προσευχόμαστε πιστεύοντες ότι ο Θεός είναι, ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός είναι ζωντανός δηλαδή, και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν.
Εδώ λοιπόν ο εκατόνταρχος πιστεύει στο Χριστό ότι είναι δυνατός να τον θεραπεύσει, έχει δει θαύματα, πιθανόν έχει ακούσει, έχει πιστέψει ίσως. Σίγουρα έχει πιστέψει, του το λέει ο ίδιος ο Χριστός, και προσέρχεται στο Χριστό πιστεύοντας στο Λόγο του Θεού και προσπαθεί να κάνει το Χριστό να πει Λόγο. Αν ο Χριστός πει Λόγο, τέλειωσε. Τέλειωσε. Σου έχει πει Λόγο ο Χριστός. Αν σου έχει πει Λόγο ο Χριστός, θα γίνει. Αλληλούια. Μην αμφιβάλλεις. Ο άνθρωπος αυτός που ήταν εκατόνταρχος μακριά από το λαό του Θεού δεν αμφέβαλε ούτε στιγμή. Και του το είπε του Χριστού. Ένα λόγο πες, Κύριε. Και ακούσας ο Ιησούς εθαύμασε. Λίγες οι στιγμές στη γραφή που θαυμάζει ο Ιησούς ανθρώπους. Εδώ θαυμάζει αυτόν τον άνθρωπο για την πίστη του, ξαναλέω, στο λόγο που θα πει. Αληθώς σας λέγω, ούτε στο Ισραήλ έβρον το σου την πίστη. Δηλαδή, στους ανθρώπους που θα έπρεπε να περιμένω, τους Ισραηλίτες, να βρω την πίστη, δεν τη βρήκα. Και τη βρήκα σε έναν εκατόνταρχο. Τι κρύβουν οι καρδιές των ανθρώπων, αδελφοί. Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο που η καρδιά τους είναι πολύ καλύτερη από τη δική μου, θα πω, για να μην πω για κανένας άλλο. Πολύ καλύτεροι άνθρωποι. Πολύ καλύτεροι χριστιανοί θα μπορούσαν να γίνουν από μένα και από σένα και από όλους μας. Γι' αυτό θέλει προσοχή, αδελφοί, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει προσέξτε, γιατί πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και πολλοί έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Αυτό πάθανε οι Ισραηλίτες. Και ήρθανε τα έθνη και πιστέψανε στη θέση τους. Και βέβαια του λέει την επαγγελία, αναφέρει αυτή την επαγγελία που θα έρθουν από δυσμών και ανατολών και θα καθίσουν μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και του λέει στο τέλος «Ήπαγε και ως επίστευσας ας γίνει σε». Και ιατρεύει ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Πήρε το αίτημά του, αδελφοί. Πήγε ενώπιον του Θεού τον άνθρωπό του που προσευχήθηκε και ο Θεός τον άκουσε, ξαναλέω, προσέξτε, για την πίστη του στο Λόγο. Και εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί, πρώτα-πρώτα, το γεγραμμένο και πάνω απ' όλα. Το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Όταν μελετάς το Λόγο του Θεού και βλέπεις ένα εδάφιο, εκείνη την ώρα ζήτα αυτό το εδάφιο, έτσι, είναι εδάφιο που έχει δώσει ο Χριστός, ζήτα το να το αποκτήσεις κι εσύ, να το ζήσεις κι εσύ αυτό το εδάφιο. Αυτή την ευλογία που ο Θεός έχει ετοιμάσει να θεραπεύσει το δούλο του εκατόνταρχου. Το θέλω κι εγώ, Κύριε, να σου φέρνω ενώπιόν σου ανθρώπους που είναι ασθενείς και εσύ να τους θεραπεύεις, Κύριε. Πιστεύω ότι αν πεις λόγο, θα γίνει. Και ο λόγος ο γεγραμμένος είπαμε, αλλά και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, την οποία μας χαρίζει ο Θεός με το Πνεύμα του Άγιο, όταν μας λέει κάτι, το πιστεύουμε, το δεχόμαστε, το αποδεχόμαστε και περιμένουμε την εκπλήρωσή του. Μια δεύτερη περίπτωση ανθρώπου που πλησίασε το Χριστό για άλλον είναι η Χαναναία. Στην 862, να δούμε λίγο την περίπτωση της Χαναναίας. Στην 862, στο Ματθαίο Ι21, το διαβάζω από το Ματθαίο, η περίπτωση της Χαναναίας. Σελίδα 862, 21 εδάφιο. «Και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησε στα μέρη Τύρου και Σιδώνος, και ιδού γινή Χαναναία εξελθούς από τον ορίον εκείνον, εκράβγασε προς αυτόν λέγουσα, ελέησον με, Κύριε, Ιε του Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγο. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, απόλυσον αυτήν, διότι κράζει ο πισθεν ημών. Ο δε αποκριθής είπε, δεν απεστάλλην ημείς τα πρόβατα, τα πολωλότα του οίκου Ισραήλ. Ιδε ελθούσα προς εκείνη αυτόν λέγουσα, Κύριε, βοήθημη. Ο δε αποκριθής είπε, δεν είναι καλό να λάβει τη στον άρτον των τέκνων και να ρίψει τα κοινάρια. Ιδε είπε, ναι, Κύριε, αλλά και τα κοινάρια τρόγωσε από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών. Τότε αποκριθής ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, ας γίνησε ως θέλεις. Και ιατρεύθη η θυγάτηρ αυτής από τις ώρας εκείνης. Βλέπουμε πάλι θαυμασμό, αυτό το «ο γίνε», θαυμασμός του Κυρίου. Μεγάλη σου η πίστης. Εδώ δεν βλέπω τη Χαναναία να λέει «πες λόγο, Κύριε», όπως είπε ο εκατόνταρχος, για την κόρη της, έτσι, που δαιμονίζεται.
κακός μάλιστα, αλλά βλέπω πάλι τρία χαρακτηριστικά σε αυτή τη γυναίκα, αδελφή. Καταρχήν βέβαια αγαπάει την κόρη της, έτσι. Και αυτό είναι καλό, αδελφοί, όταν πάμε στην προσευχή υπέρ κάποιων ανθρώπων, ο Θεός να τους ζητάμε να μας βάζει σπλάχνα για αυτούς τους ανθρώπους. Αγάπη, ώστε η προσευχή μας να είναι προσευχή γεμάτη με σπλάχνα και με αγάπη, αδελφοί. Και αν δε αυτό δεν γίνεται αμέσως, να επιμένουμε, να συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν η Χαναναία σαφώς και αγαπούσε την κόρη της βέβαια, βγήκε από τα όρια της, βγήκε από αυτό που έκανε συνήθως, βγήκε από τις συνήθειές της, από τα τετριμένα θα λέγαμε, από αυτή τη συνήθεια που έχει μπει και κάνει κάθε μέρα και πήγε να πλησιάσει τον Ιησού πιο πολύ, να πάει πιο πολύ κοντά του, έξω από τα όρια της. Και μάλιστα βλέπω κάτι που είναι χαρακτηριστικό, εκράβγασε, φώναξε, άφησε την ψυχή της να φωνάξει δυνατά στο Χριστό, εκράβγασε. Τόσο πολύ κράβγασε που οι ίδιοι μαθητές απόλυσε την, Κύριε, διώξ' την, γιατί μας έχει ζαλίσει. Είναι πίσω μας και συνέχεια φωνάζει, συνέχεια φωνάζει. Τι καλό να φωνάζουμε στο Θεό, αδελφοί. Έχουν μάθει οι χριστιανοί να μην φωνάζουν, αλλά αυτό δεν είναι γραφικό, αδελφοί. Ο χριστιανός κράζει στο Θεό, φωνάζει στο Θεό. Στο ταμείο σου, εκεί που μπορείς να φωνάξεις βέβαια, έτσι, να κράξεις στο Θεό. Ακόμα αν δεν μπορείς να φωνάξεις με το στόμα σου, φώναξε με την ψυχή σου στο Θεό υπέρ των ανθρώπων. Και ενώ βλέπει ότι ο Χριστός δεν της μιλάει, δεν αποκρίνεται, δεν απογοητεύεται να σταματήσει, αλλά επιμένει, συνεχίζει. Να λοιπόν ένα ωραίο χαρακτηριστικό εκτός από την κραυγή της, η επιμονή της. Δεν τα βάζει κάτω. Θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε, λέει ο Κύριος. Και τους είπε την παραβολή με τη γυναίκα εκείνη, τη χείρα, για το αίτημά της. Πόσο μάλλον εμείς, αδελφοί, να μην αποκάμουμε όταν φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου τα αδέλφια μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους ανθρώπους ακόμα του κόσμου που προσευχόμαστε να σωθούνε. Μην αποκάμουμε, αδελφοί. Γιατί όταν δεν αποκάνεις, δεν αποκάμεις, θα δρέψεις τους καρπούς σου στο τέλος. Και ιδιαίτερα όταν η προσευχή σου είναι γεμάτη με δάκρυα, ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι θα γυρίσεις και θα κρατάς καρπό, όταν σπέρνεις θα κρατήσεις καρπό. Χειρόβολα θα σου δώσει ο Θεός, τις ψυχές, αλληλούια. Και βέβαια, ακολουθεί η δεύτερη άρνηση του Κυρίου, δεν απεστάλλει νημείς τα πρόβατα τα πολλολότα του οίκου Ισραήλ. Αλήθεια λέει ο Κύριος, έτσι. Η δε ελθούσα προσεκίνει αυτόν, συνεχίζει αδελφοί. Συνεχίζει και όχι μόνο δεν αποκάμει, αλλά δεν αλλάζει και το ύφος της ενώπιον του Κυρίου, τον προσκυνάει. Ταπεινώνεται ακόμα πιο πολύ ενώπιον του Θεού. Ταπείνωση λοιπόν. Κραυγή, επιμονή και ταπείνωση, όπως ο εκατόνταρχος. Και καθώς της λέει ο Κύριος, δεν είναι καλό να λάβει κάποιος τον άρτο των τέκνων και να το ρίψει στα σκυλιά, λέει αυτό το φοβερό πραγματικά, ναι Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από το ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες των Κύριων αυτών. Ναι Κύριε, εγώ μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος που δεν αξίζω. Αυτό είπε στην ουσία. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν αξίζω την ευλογία σου, Κύριε. Δεν την αξίζω. Αλλά σε παρακαλώ, δώσε μου από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι, από αυτά τα ψίχουλα να φάω. Μόνο από τα ψίχουλα. Και αυτό ήταν, Κύριος βέβαια ήξερε την καρδιά της εξ αρχής, ότι θα επιμείνει και αυτό γράφτηκε, αδελφοί, πιστεύω, για να δούμε εμείς ότι με την επιμονή μας, αδελφοί, θα στρέψει ο Κύριος το βλέμμα Του και θα δοξαστεί βέβαια και το όνομά Του. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης. Γιατί λέει πίστης? Γιατί έμεινε ως το τέλος, αδελφοί. Έμεινε ως το τέλος. Και λέει ο Χριστός, όταν θα έρθω επί της γης, θα βρω την πίστη. Όταν θα έρθει η ώρα να σε επισκεφτώ, θα σε βρω στην πίστη ή θα έχει χαθεί η πίστη σου και δεν θα έχεις καθόλου πίστη?
αυτό το αίτημα που ζητούσες, αυτό που προσευχόσουν, για αυτόν που προσευχόσουν να σωθεί και απέκαμες, για τον άνθρωπο που προσευχόσουν να θεραπευτεί και απέκαμες. Μείνε στο Χριστό, μείνε. Και θα έρθει ο Κύριος, όταν θα έρθει να βρει την πίστη. Και όχι καμιά τεράστια πίστη, μη φανταστούμε αδελφοί. Ο σκόκος είναι άπεος αρκή και ο Κύριος είναι αγαθός και της έδωσε το αίτημά της ποιο? Να θεραπευτεί η κόρη της. Αλληλούια. Ένα τρίτο παράδειγμα που θα ήθελα να το δούμε αδελφοί με τη χάρη του Χριστού είναι το γνωστό παράδειγμα του Ιάιρου που και αυτός προσεύχεται για την κόρη του. Εδώ θα δούμε και κάτι άλλο. 884 σελίδα, ο Ιάιρος είναι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο από το 5ο κεφάλαιο, θα διαβάσω λίγο, λέει στο 21 εδάφιο. «Και αφού ο Ιησούς διαπέρασε πάλι εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και ή το πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις τον αρχισυναγόγον, ονόματι Ιάιρος. Και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν σου πλέει νέοι τα λίσθια, να έρθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν για να σωθεί. Και θέλει ζήσει. Και πήγε μετ' αυτού και κολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Ενώ, λέει στο 35, αυτός ελάλει έτη, έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλεί στο διδάσκαλο? Ο δε Ιησούς ευθύς ότι ήκουσε το λόγο λαλούμενο, λέγει προς τον αρχισυνάγωγο, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και βέβαια, να μην το διαβάσω όλο το κομμάτι, πήγε ο Ιησούς στο σπίτι και ανέστησε το κορίτσι. Τον πλησιάζει λοιπόν ένας αρχισυνάγωγος. Πάλι ένας άνθρωπος που έχει εξουσία, αδελφοί, και πιστεύω ότι έχει λόγο ο Θεός που μας το δείχνει αυτό και μας το φανερώνει για να μας δείξει ότι ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη εξουσία σε αυτόν τον κόσμο πλησιάζαν το Θεό ταπεινά. Πρέπει λοιπόν να πλησιάσουμε το Θεό ταπεινά. Και το ίδιο έκανε και αυτός, αν και αρχισυνάγωγος, έπεσε στα πόδια του. Τι ωραίο να πέφτεις στα πόδια του Ιησού. Αλληλούια. Έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε πολύ, λέει η Γραφή. Έλα σε παρακαλώ γιατί πεθαίνει το κορίτσι μου, είναι πολύ άρρωστο. Πεθαίνει, έλα σπίτι μου και θα το σώσεις. Αυτός δεν είπε πες λόγο, ο Ιησούς του είπε θα έρθω, θα έρθω. Και πραγματικά ο Ιησούς ξεκινάει να πάει γιατί ο άνθρωπος αυτός προσεύχεται υπέρ του κοριτσιού του που ο Θεός του έχει γεμίσει σπλάχνα την καρδιά του. Και ο Ιησούς απαντάει στην προσευχή του Ιάιρου, αλλά και στη δική σου απαντάει. Ξεκίνησε ο Ιησούς, δεν το έχει θεραπεύσει ακόμα. Πηγαίνει λοιπόν και στο δρόμο ενώ γίνονται διάφορα περιστατικά, έρχεται η άσχημη είδηση. Ιάιρε, μην ενοχλείς άλλο το διδάσκαλο, το κορίτσι σου πέθανε. Τι τον ενοχλείς πλέον? Αυτή είναι η φωνή του εχθρού από τη μία, που πολλές φορές έρχεται να σου πει μην ακολουθείς τον Χριστό, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Να, βλέπεις και γι' αυτό που προσεύχεσαι χειρότερα γίνανε τα πράγματα. Μην τον ακολουθείς τον Χριστό, λέει ο διάβολος. Και η άλλη φωνή είναι των περιστάσεων, αδελφοί, και των γεγονότων της ζωής, που γι' αυτό που προσευχόμαστε, ενώ δεν βλέπουμε να γίνεται αυτό για το οποίο προσευχόμαστε, αποκάμουμε. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να αποκάμεις. Ο Θεός θέλει να μην φοβηθείς και να αποκάμεις. Γι' αυτό του λέει μη φοβού, Ιάιρε, μόνο πίστευε. Αλλά η φωνή αυτή, αδελφοί, ήρθε στον Ιάιρο επειδή είχε τον Χριστό κοντά του. Και αυτή η φωνή τη στέλνει το Πνεύμα το Άγιο στα αυτιά μας και στην καρδιά μας, περιμένοντας να την πιστέψουμε, όταν είμαστε κοντά στο Χριστό, όταν είμαστε κοντά στο Λόγο Του, όταν γεμίζουμε από το Λόγο Του, όταν μελετάμε το Λόγο Του. Και τα γεγονότα πολλές φορές μέσα στην ημέρα μας βρίσκουν ξαφνικά και απογοητεύσεις πολλές φορές έρχονται στη ζωή μας, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στο Χριστό θα ακούσει Λόγο Θεού και αν τον πιστέψει θα απολαύσει στο τέλος. Γιατί αυτό ήταν αδύνατο για τον Ιάιρο να γίνει. Αλλά για τον Χριστό τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αλληλούια. Και έτσι λοιπόν ο Ιάιρος ευτυχώς για αυτόν
Ενώ είχε δύο φωνές, ακολούθησε τη φωνή του Χριστού. Και εσύ, αν έχεις δύο φωνές, τη φωνή του Χριστού να ακολουθήσεις. Τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να ακολουθήσεις. Τη φωνή που σου λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Και βέβαια, αφού φτάσανε στο σπίτι, οι άνθρωποι κοροϊδεύανε, οι άνθρωποι εξουθενούσανε αυτά που ο Χριστός τους έλεγε, ότι εγώ θα το παιδί κοιμάται, γελούσαν και οι άνθρωποι γελάνε, αδελφοί, δεν γνωρίζουν όμως. Ο Χριστός λοιπόν, αφού τους έβγαλε έξω, πήρε τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουνε, πήρε τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, τους γονείς του παιδιού, οι οποίοι έχουν ελπίδα ότι κάτι θα κάνει ο Χριστός. Τι θα κάνει όμως, τι? Δεν ξέρω αν σκεφτήκαν ότι ο Χριστός θα μπορεί να το αναστήσει. Δεν ξέρω αν πήγε το μυαλό τους, αδελφοί. Δεν μας φανερώνει η γραφή, τουλάχιστον δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Αλλά όταν είδανε τον Χριστό να του λέει «Κοράσιο, σήκω και περπάτα», φανταστείτε τι χαρά πήρανε. Φανταστείτε τι χαρά έγινε στο σπίτι αυτό και τελικά στον Ιάιρο, που πήρε το αίτημά του. Γιατί? Γιατί έμεινε πιστός έως τέλος. Δόξα τω Θεώ. Στην 906 σελίδα, αδελφοί, στο Λουκά, υπάρχει ένα περιστατικό που είναι ένας παραλυτικός. Λέει λοιπόν στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, 17 εδάφιο, «Και εν μία των ημερών, ενώ αυτός εδίδασκε, εκάθετο φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι την είχαν έλθει εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και δύναμης Κυρίου ήτο εις το να ιατρεύει αυτούς. Και ιδού άνδρες φέροντας επικλίνεις άνθρωπον ως της ήτο παραλυτικός και ζήτου να φέρωσε αυτόν έσω και να θέσωσε ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες διαπίας εισόδου να φέρωσε αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου ανεβίβασαν επί το δώμα και επί των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστη αυτών είπε προς αυτόν άνθρωπε συγκεχωρημένε είναι σε οι αμαρτίες σου. Και άρχισαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες τι είναι ούτως ως τις λαλή βλασφημίες. Τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίες ημι μόνο ο Θεός. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών απεκρίθη και είπε προς αυτούς τι διαλογίζεστε εν τις καρδίες σας. Τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένη είναι σε οι αμαρτίες σου ή να είπω σήκω και περπάτα, αλλά διαναγνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες, είπε προς τον παραλυτικό προσέλεγο, σηκώθητη και σήκωσαν το κλινίδιό σου και είπαγε εις τον οίκο σου και παρευθείς εγερθείς ενώπιον αυτόν εσήκωσε το κλινίδιο αφού κοίτετο και ανεχώρησε στον οίκον αυτούν δοξάζον τον Θεό. Εδώ αδελφοί βλέπουμε, ενώ ο Χριστός κάνει θεραπείες, μας λέει, γιάτρευε πολλούς, κάποιος ήταν παραλυτικός και δεν μπορούσε να πάει κοντά στον Χριστό. Και γι' αυτό βρεθήκανε 4 άνδρες, οι οποίοι είπανε και πήραν απόφαση ομού να πάμε αυτόν τον άνθρωπο στον Χριστό. Και οι προσευχές μας, αδελφοί, υπέρ των ανθρώπων για τη σωτηρία τους είναι πολύ πολύτιμες, όπως είπαμε. Γιατί προσευχόμαστε να τους πάμε και με την προσευχή μας τους πάμε κοντά στο Χριστό. Τους πάμε κοντά στον Κύριο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ανήμπορος, ήταν παραλυτικός. Δεν είχε καμιά ελπίδα. Θα λέγαμε η μόνη του ελπίδα θα ήταν να πέρναγε ο Χριστός από κοντά του. Όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πήραν μια απόφαση, καλή απόφαση και είπανε θα το πάρουμε, θα το κρατάει ο καθένας από τη μια γωνιά του κρεβατιού του και τον πάμε κοντά στον Χριστό, για να τον θεραπεύσει ο Χριστός και θα γίνει. Είχαν αυτή την πίστη ότι θα γίνει και πραγματικά πλησιάσανε και ζητούσανε να τον φέρουν μέσα, γιατί ο Ιησούς ήταν μέσα σε ένα σπίτι και κήρυτε. Αλλά ήταν τόσοι πολλοί εκεί που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Βρήκανε εμπόδιο, αδελφοί, σε αυτή τους την προσέγγιση. Να πλησιάσουν τον Κύριο. Και πάλι βλέπουμε εδώ την επιμονή αυτών των ανθρώπων. Δεν το βάλανε κάτω, αδελφοί. Θέλανε να τον πάνε κοντά στον Κύριο. Δεν φωνάξανε «Ιησού, έλα έξω», όπως κάποια στιγμή η αδελφή του Ιησού και η μητέρα του τον φωνάξανε να βγει έξω από το σπίτι για να του μιλήσουν. Και ο Κύριος απάντησε «Ιδού, εδώ, όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού, και πράττουν αυτόν, αυτοί είναι αδελφοί μου και μήτυρ μου».
αλλά προσπαθούσαν να μπουν στο σπίτι. Και αφού δεν βρίσκανε με ποιο τρόπο να τον βάλουν μέσα, ήρθε η αποκάλυψη. Ανεβήκανε πάνω στο δώμα, βγάλανε τα κεραμίδια από τη στέγη και τον κατεβάσανε. Γιατί όταν επιμένεις στην προσευχή σου και στη θέησή σου υπέρ των ανθρώπων όλων, ο Θεός θα σου βρει τρόπους, θα σου βρει ευλογημένους τρόπους και θα τον βλέπεις το Θεό να ενεργεί μέσα στη ζωή σου. Γιατί εσύ θα συνεχίζεις και θα επιμένεις στην προσευχή σου. Και τότε ο Χριστός, αδελφοί, αφού τον είδε τον παραλυτικό να τον κατεβάζουν με το κλινίδιό του μέσα στο σπίτι, είδε την πίστη τους. Εκεί την είδε την πίστη τους. Στην επιμονή τους, αδελφοί. Και όποιος επιμένει και εξητάει και πλησιάζει το Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην τον ευλογήσει. Να μην πάρει ευλογία από το Θεό. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Συνέχιζε να μένεις στα γόνατα και να φέρνεις ενώπιον του Κυρίου τους ανθρώπους, αδελφούς, φίλους, συναδέλφους, ανθρώπους, συμπατριώτες μας. Να συνεχίζουμε, αδελφοί, ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ο Θεός θα ενεργήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας άνθρωπο κοντά στο Χριστό και ο Χριστός να μην σε ακούσει την προσευχή σου. Αλλά με πίστη, αδελφοί. Να πλησιάζουμε το Θεό με την πίστη που μας φανερώνει εδώ. Ειδών την πίστη αυτών, του λέει, θεραπεύσου. Δεν του λέει θεραπεύσου. Του λέει συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες. Γιατί ο Θεός ήθελε μέσα από το και πριν τη θεραπεία να δώσει και τη σωτηρία, αδελφοί, στον άνθρωπο αυτόν, βλέποντας και την πίστη βέβαια που ο ίδιος είχε, αλλά και όλοι οι άλλοι. Συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου. Μα λένε οι Φαρισαίοι, ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Και είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, να το γνωρίζουμε αυτό. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Μόνο στο Θεό πάω να εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου, τις οποίες έχω κάνει ενώπιον Του. Σε άνθρωπο θα πάω βέβαια αν έχω αμαρτήσει σε αυτόν, έτσι, για να του πω συγχώρεσέ με γυναίκα μου, συγχώρεσέ με παιδί μου, αν έχω πειράξει κάποιον, σαφώς. Αλλά για να πάρω συγχώρεση για τις δικές μου αμαρτίες που έχω κάνει ενώπιον του Θεού, δεν θα πάω σε ανθρώπους. Οι Φαρισαίοι το γνωρίζαν αυτό, το ξέρανε. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει τις δικές μου αμαρτίες που έχω κάνει ενώπιον του Θεού. Κανένας. Μόνο ο Μεσίτης, ο μοναδικός, εις Μεσίτης και εις Σωτήρας, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, που μας φανερώνει η Γραφή. Και αφού το διαλογίζονται όλα αυτά, ξαφνικά τους λέει, για να καταλάβετε και να γνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτίες, γιατί έχω εξουσία ως Υιός του Θεού, λέει εδώ, Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρώ αμαρτίες, θα κάνω κάτι που θα το δείτε μπροστά σας. Σήκω, λέει στο παραλυτικό, σήκωσε το κλινίδιό σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Αλληλούια. Και αμέσως έγινε. Και εκείνη την ώρα σηκώθηκε ο παραλυτικός. Και πραγματικά δόξαζε το Θεό. Δόξαζε το Θεό και όλοι, μας λέει η Γραφή, επλήστησαν φόβου, λέγοντας ότι είδομεν παράδοξαν σήμερον. Και εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα παράδοξα του Κυρίου, αδελφοί, τις ευλογίες του Θεού, όταν πλησιάζουμε το Θεό για να λάβουμε από Αυτόν. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και μια περίπτωση ενός ανθρώπου, μιας μητέρας, που πλησίασε το Χριστό για τα παιδιά της. 867, σελίδα Ματθαίος Κάπα 20, μας λέει η Γραφή. Προσήλθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου. Μετά των ιών αυτής προσκυνούσα και ζητούσα, ετούσα, λέει το κείμενο, τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, τι θέλεις, λέγει προς αυτόν, υπέ να καθίσω σιού τη δύο ιή μου εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριο το οποίο εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. Και λέγει προς αυτούς, λέγουσι προς αυτόν, δυνάμεθα. Και λέγει προς αυτούς, το μεν ποτήριόν μου θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι μου να δώσω, ημίς όσους είναι ετοιμασμένο υπό του πατρός μου. Νάτι πάλι μια γυναίκα
μάλιστα μητέρα που αγαπάει πολύ και ιδιαίτερα τα παιδιά της και πλησιάζει τον Χριστό. Πολύ καλά κάνει. Τον πλησιάζει. Και ο Χριστός δεν διώχνει κανέναν. Θέλουμε, λέει, κάτι να σου ζητήσω. Του λέει. Πες μου, λέει ο Ιησούς, τι θέλεις. Και ζητάει κάτι που κατά τη γνώμη της ήταν σωστό. Να κάτσουν τα δυο της παιδιά, ο Ιωάννης δηλαδή και ο Ιάκωβος, ή του Ζεβεδαίου, να κάτσουν στα δεξιά και στα αριστερά του Χριστού, στη Βασιλεία των Ουρανών, στη Βασιλεία του Θεού. Και περιμένει το αίτημά της να γίνει. Εδώ όμως αυτό το αίτημα δεν θα γίνει, αδελφοί, και το εξηγεί ο Ιησούς και της λέει, δεν ξέρετε τι ζητείτε. Δεν γνωρίζετε τι ζητάτε. Δεν είναι κατά το θέλημά μου αυτό το αίτημα. Και ο Θεός, αδελφοί, ακούει τα αιτήματά μας όταν είναι κατά το θέλημά Του. Όταν είναι κατά το θέλημα του Κυρίου, του Πατέρα Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορώ να προσευχηθώ, να πάω στο Θεό, να πλησιάσω το Θεό και να προσευχηθώ έξω από το Λόγο Του. Κύριε, σε παρακαλώ αυτόν τον άνθρωπο, ρίξ' του με ένα κεραυνό να πεθάνει. Δεν πρόκειται να μ' ακούσει ο Θεός. Αλλά και οποιαδήποτε άλλη προσευχή, η οποία δεν είναι προσευχή κατά το θέλημα του Θεού, είναι για να δαπανίσω σε ειδονές, είναι για να κάνω, να κάνω τα κοσμικά πράγματα, ο Θεός δεν θα την απαντήσει και σαφώς δεν θα την απαντήσει. Αυτή ήταν μια τέτοια προσευχή. Αλλά υπάρχουν βέβαια και προσευχές που είναι υπέρ της δόξας του Θεού και ο Θεός θα απαντήσει στην ώρα τη δική του. Αλληλούια. Και εμείς φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου, αδελφοί, του συμπατριώτες μας, τους Έλληνες, αλλά και όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, πέρα όλων των άλλων που μας περιτριγυρίζουν στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, στη συγγένειά μας, στην οικογένειά μας, τους συμπατριώτες μας, αδελφοί, να τους φέρουμε ενώπιον του Κυρίου ή δυνατόν με δάκρυα στα μάτια μας, για να κάνει ο Κύριος σωτηρία αυτόν τον τελευταίο καιρό. Και ξέρουμε ότι όταν προσευχόμαστε για αυτούς, αδελφοί, τους φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου, στο θρόνο του Θεού. Κύριε, σώσε τους Έλληνες. Κύριε, στείλε το Ευαγγέλιο σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Κύριε, απέστειλε τους δούλους σου, τους στρατιώτες σου, όπως έλεγε ο εκατόνταρχος, να υπάγουν και να φέρουν το λόγο σου, Κύριε Θεέ μου, και να ακουστεί ο λόγος σου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και όλου του κόσμου για να σωθούν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος θα ακούσει, αδελφοί, και θα κάνει μεγάλη σωτηρία στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αλληλούια.